Η Έλληνα Λάσκα είναι μαζί μα. Είμαστε στα χαμένα γιατί πραγματικά τα δεδομένα αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Να τα πάρουμε όμω από την αρχή τα πράγματα. Θα ξεκινήσουμε με μια εξέλιξη που είναι σημαντική. Μα έρχεται από τη Γερμανία. Έχει φάει πολύ ξύλο σε εισαγωγικά εκεί η κυβέρνηση για αυτό το πακέτο, μονομερέ πακέτο μαμούθ των 200 δι. Τώρα έρχεται ο Γερμανό καγκελάριο να μιλήσει για ευρωομόλογο. Ακριβώ και πολύ σωστά κάνει και το θέτει σε αυτό το πλαίσιο. Μετά το ξύλο που έφαγε η Γερμανία, η Γερμανία, η οποία έλεγε στεναρά όχι στην προοπτική ενό ευρωομολόγου, ο καγκελάριο Όρλτ εμφανίζεται ανοιχτό σε αυτό το ενδεχόμενο, θέτοντα μία προπόθεση ότι τα κράτη-μέλη θα δανειστούν από κοινού, αλλά τα λεφτά που θα πάρουν τα κράτη-μέλη δεν θα είναι επιχορηγήσει, θα είναι δάνεια. Θα πει κανεί, στην περίοδο που διανύουμε με τα επιτόκια στο Θεό, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε φθηνά δανεικά από την Ευρώπη. Mm. Όμω θα έλεγα ότι χρυσώνει το χάπι η Γερμανία. Διότι με αυτόν τον τρόπο δίνει ένα παυσίπονο στο πρόβλημα, αλλά δεν δίνει λύση. Και η λύση εξακολουθεί να αναζητείται στην κατεύθυνση τη επιβολή πλαφών στην τιμή του φυσικού αερίου. Λοιπόν, γιατί το θέμα για να το το πέσουν πρόβλημα. οι τιμέ, για να πέσει και ο πληθωρισμό και να πάρουν μια ανάσα τα νοικοκυριά με τεχνητό τρόπο πάμε σε αυτή τη ε, λύση, όχι με αντιμετώπιση του προβλήματο στη ρίζα, όπω είπαμε. Ο πληθωρισμό, πολύ σωστά επισημαίνει, είναι εφιαλτικό, είναι 10% σε επίπεδο ευρωζώνη και θα πάρει 2 με 3 χρόνια, λένε οι ειδικοί, για να γυρίσουμε στα επίπεδα του 2%. 2 με 3 χρόνια. Τώρα, είδαμε το τελευταίο βίντεο για τι εξελίξει στο πετρέλαιο. Το πετρέλαιο που φαινόταν φθηνότερο, τώρα έχει ξαναπάρει τα πάνω του. Ανοίγει η πλατφόρμα, ξεκινάει η διάθεση την Παρασκευή. Δηλαδή για το πετρέλαιο θέρμανση στα ύψη η τιμή. Τε, τελειώνει η επιδότηση στην αντλία από την κυβέρνηση. Στα 2 ευρώ το πετρέλαιο. Εκεί τι θα γίνει. Λοιπόν, εδώ έχουμε ανατροπή προφανώ. Είχε ανακοινωθεί 25 λεπτά η επιδότηση με σκοπό να πέσει η τιμή στο 1,30-1,35. Ανέβηκαν πολύ οι τιμέ στο μεσοδιάστημα. Πάμε στο 1,50-1,55. Κύριο είδε πού θα πάμε την άλλη εβδομάδα ή σε 10 μέρε. Παρακολουθεί η κυβέρνηση, είναι σε επιφυλακή. Μου λένε ότι επί του παρόντο δεν σχεδιάζεται κάποια κίνηση είτε με Fuel Pass 3 είτε με πρόσθετη επιδότηση για την τιμή του, φυσ... του πετρελαίου θέρμανση. Αλλά αν ξεφύγει, αν αν ξεφύγει παραπάνω ε, η κατάσταση, νομίζω ότι θα πρέπει ναι. να λειτουργούν έξτρα μέτρα. Σε, για να δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα.